Η εβδομάδα των παθών του Ιησού, η Μεγάλη Εβδομάδα, αρχίζει την Κυριακή των Βαΐων. Ονομάζεται Μεγάλη γιατί τα γεγονότα που συνέβησαν θεωρούνται πολύ σημαντικά για τη χριστιανική θρησκεία. Ο Ιησούς, μετά το θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου, αποφάσισε να πάει στην Ιερουσαλήμ. Εκεί ήταν συγκεντρωμένος πολλής κόσμος που είχε έρθει για τη γιορτή του Εβραϊκού Πάσχα. Ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητές του να του φέρουν ένα γαϊδουράκι και μπήκε στην πόλη πάνω σε αυτό. Πολλοί κόσμος που είχε μάθει για τον Ιησού και το θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου έτρεξε να τον δει και να τον προϋπαντήσει κρατώντας κλαδιά από φήνικες και βάγια. Γι' αυτό την ημέρα αυτή τη λέμε Κυριακή των Βαΐων. Στη συνέχεια ο Ιησούς πήγε στο ναό του Σολομώντα. Εκεί αντίκρισε μια απαράδεκτη κατάσταση. Ο ναός είχε μετατραπεί σε παζάρι με πάγκους που οι άνθρωποι αντάλλασαν χρήματα και πουλούσαν ζώα και εμπορεύματα. Τότε ο Ιησούς έφτιαξε ένα μαστίγιο από σκοινιά και έβγαλε τα ζώα από το ναό, αναποδαγύρισε τα τραπέζια και τους πάγκους και είπε στους εμπόρους: «Έχετε μετατρέψει τον οίκο του Θεού σε οίκο εμπορίου». Εκεί στο ναό ο Ιησούς δίδασκε καθημερινά, κυρίως με παραβολές, δηλαδή με παραδείγματα, και θεράπευε τυφλούς και παράλυτους και ο λαός τον άκουγε με θαυμασμό. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς όμως της εβραϊκής θρησκείας δεν μπορούσαν να παραδεχτούν τους ισχυρισμούς του Ιησού ότι είναι γιος του Θεού. Και επίσης τους ενοχλούσε ότι ο απλός λαός τον πίστευε και τον ακολουθούσε, και έτσι αυτοί έχαναν τη δύναμη και την επιρροή τους. Έτσι άρχισαν να σκέφτονται και να αναζητούν έναν τρόπο να τον συλλάβουν και να τον θανατώσουν. Στο μεταξύ ο Ιησούς πήγε ξανά από την Ιερουσαλήμ στη Βιθανία, στο σπίτι του Σίμωνα. Ο Σίμων ετοίμασε δείπνο για τον Ιησού και τους μαθητές του. Ένας από τους μαθητές του Ιησού, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, πήγε όμως μόνος του στο μεταξύ στους γραμματείς και τους φαρισαίους και τους είπε πως μπορεί να προδώσει τον Ιησού αν του δώσουν χρήματα. Αυτοί του υποσχέθηκαν να του δώσουν 30 αργύρια, 30 ασημένια νομίσματα δηλαδή. Την επόμενη μέρα ήταν η παραμονή του Εβραϊκού Πάσχα. Οι Εβραίοι γιόρταζαν την έξοδο του λαού τους από την Αίγυπτο με τον Μωυσή. Έτσι και ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητές του, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, να ετοιμάσουν και αυτοί το πασχαλινό τους τραπέζι. Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, ο Ιησούς με τους 12 μαθητές του πήγαν στο σπίτι που είχε ετοιμαστεί ο μυστικός δείπνος. Ο Ιησούς σε μια λεκάνη έπλυνε τα πόδια των μαθητών του για να τους δείξει ότι είναι πιο ταπεινός και όχι ανώτερος από αυτούς. Στη συνέχεια τους αποκάλυψε ότι ένας από αυτούς θα τον προδώσει. Οι μαθητές κοιτάχθηκαν με απορία και αναρωτιόταν ποιος μπορεί να είναι ο προδότης. Τότε ο Ιησούς πήρε ένα κομμάτι ψωμί, το βούτυξε στο πιάτο του και το έδωσε στον Ιούδα και του είπε: «Ό,τι είναι να κάνεις, κάντο γρήγορα». Ο Ιούδας το πήρε και έφυγε. Έπειτα κάθισαν στο τραπέζι όλοι και ο Χριστός πήρε ένα κομμάτι ψωμί. Το μοίρασε στους μαθητές του και είπε: «Αυτό είναι το σώμα μου». Πήρε και το κρασί και είπε: «Πιείτε από αυτό, αυτό είναι το αίμα μου». Όταν ήρθε η νύχτα και αφού ο Ιησούς και οι υπόλοιποι μαθητές τελείωσαν το δείπνο, πήγαν στο όρος των Ελαιών. Εκεί ο Ιησούς ανακοίνωσε στους μαθητές του τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες, δηλαδή το θάνατο και την Ανάστασή του, και τους ζήτησε να έχουν πίστη. Ειδικά στον Πέτρο είπε ότι πριν ξημερώσει και ο κόκορας λαλήσει, θα τον έχει απαρνηθεί 3 φορές. Στη συνέχεια, μέσα στη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης, πήγαν στην τοποθεσία Γεστημανή. Εκεί ο Ιησούς πήγε να προσευχηθεί μόνος. Στο μεταξύ τους μαθητές τους πήρε ο ύπνος.
Τότε ο Ιησούς πήγε, τους ξύπνησε και τους είπε να σηκωθούν γρήγορα, γιατί σε λίγο θα έρθει αυτός που θα τον προδώσει και θα τον συλλάβουν. Και όντως, μετά από λίγο, ήρθε ο Ιούδας με ένα μεγάλο πλήθος από υπηρέτες των αρχιερέων που κρατούσαν λαμπάδες και όπλα. Ο Ιούδας τους είχε πει ότι αυτόν που θα χαιρετήσει με φίλημα, αυτόν θα πρέπει να συλλάβουν. Ο Ιησούς όμως, που γνώριζε τα πάντα πριν να ακόμα γίνουν, ρώτησε το πλήθος: «Ποιον ψάχνετε?» «Τον Ιησού τον Ναζωραίο», απάντησαν. «Εγώ είμαι», είπε ο Ιησούς. Και τότε ο Ιούδας τον χαιρέτησε και τον φίλησε. Αμέσως το πλήθος όρμησε να συλλάβει τον Ιησού. Ο Πέτρος, για να τον προστατέψει, τραυμάτισε με ένα μαχαίρι ένα στρατιώτη και του έκοψε το αυτί. Ο Ιησούς όμως το ξανακόλλησε και τους ακολούθησε χωρίς να αντισταθεί, γιατί όλα αυτά τα είχε προβλέψει. Τον έδεσαν και τον οδήγησαν αρχικά στον αρχιερέα Άννα. Ο Πέτρος ακολούθησε μέχρι εκεί, αλλά περίμενε στην αυλή. Τότε μια γυναίκα τον αναγνώρισε και κάποιος του είπε: «Εσύ δεν είσαι ο μαθητής του Ναζωραίου?» Ο Πέτρος απάντησε: «Όχι, ορκίζομαι πως δεν τον ξέρω». Στο μεταξύ, ο αρχιερέας Άννας ρώτησε τον Χριστό ποια ήταν η διδασκαλία του. Ο Ιησούς απάντησε πως ό,τι έχει διδάξει και ό,τι έχει πει, το έχει πει ανοιχτά στη συναγωγή και στο ναό του Σολομώντα και το ξέρουν όλοι. Ο Άννας αποφάσισε να τον στείλει τότε σε έναν άλλο αρχιερέα, τον Καϊάφα. Εκεί όλοι οι αρχιερείς προσπάθησαν να βρουν μια κατηγορία για να καταδικάσουν τον Ιησού, αλλά δεν έβρισκαν. Τότε τον ρώτησε ο Καϊάφας αν είναι γιος του Θεού. Και ο Χριστός απάντησε «Ναι». Η συνέλευση των Εβραίων άρχισε να φωνάζει να τον θανατώσουν, γιατί το θεώρησαν μεγάλη βλασφημία να ισχυρίζεται κάποιος ότι είναι Θεός. Στο μεταξύ, ο Πέτρος περίμενε πάντα έξω στην αυλή. Εκεί και κάποιος άλλος τον αναγνώρισε και του είπε: «Εσένα σε ξέρω, σε έχω δει, είσαι μαθητής του Χριστού». Ο Πέτρος είπε ότι «Όχι, δεν το ξέρω αυτόν τον άνθρωπο». Τότε άκουσε τον κόκορα να λαλεί και θυμήθηκε αυτό που είχε προφητέψει ο Ιησούς και έκλαψε με πικρά δάκρυα για αυτό που είχε κάνει. Έτσι, τα χαράματα της Μεγάλης Παρασκευής, το Ιουδαϊκό Συνέδριο έλαβε απόφαση να θανατωθεί ο Ιησούς. Ο Ιωάννης έτρεξε να πει τα δυσάρεστα νέα στη Μαρία, τη μητέρα του Ιησού. Στο μεταξύ, όσο συνέβαιναν όλα αυτά, ο Ιούδας, από τις φοβερές τύψεις που είχε για την προδοσία του, έβαλε τέλος στη ζωή του και κρεμάστηκε σε ένα κλαδί σικιάς. Οι αρχιερείς και ο όχλος οδήγησαν δεμένο τον Ιησού στο Ρωμαίο διοικητή Πόντιο Πιλάτο, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ιουδαία ήταν τότε μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Πιλάτος ρώτησε τον Χριστό: «Είσαι βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς απάντησε ότι η δική του βασιλεία δεν έχει σχέση με τον κόσμο αυτό. Είναι η βασιλεία των ουρανών. Ο Πιλάτος τότε είπε στους αρχιερείς και στο συμβούλιο των Ιουδαίων ότι δεν βρίσκει κάποια ενοχή στον Ιησού. Αλλά επειδή η Γαλιλαία ήταν στη δικαιοδοσία του Ηρώδη, τον έστειλε στον άλλο Ρωμαίο διοικητή, τον Ηρώδη, για να αποφασίσει. Ο Ηρώδης είχε ακούσει πολλά για τον Ιησού και ήθελε να τον γνωρίσει. Οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι όμως τον κατηγορούσαν με μεγάλο φανατισμό και έτσι οι στρατιώτες του Ηρώδη τον ξαναγύρισαν στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος δεν ήθελε να καταδικάσει τον Ιησού, και μάλιστα η γυναίκα του του είπε πως έχει δει ένα όνειρο ότι αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο είναι αθώος, αλλά ότι είναι και Άγιος.
Ο Πιλάτος είπε στους αρχιερείς ότι ούτε αυτός ούτε ο Ηρώδης βρήκαν κάποια ενοχή στον Ιησού ώστε να τον θανατώσει. Φοβόταν όμως τις αναταραχές και την οργή του όχλου, γι' αυτό σκέφτηκε μια εναλλακτική επιλογή. Θυμήθηκε ότι κάθε Πάσχα υπήρχε η συνήθεια στο Ισραήλ να απελευθερώνεται ένας κρατούμενος. Τους είπε λοιπόν, «Έχω δύο κρατούμενους. Ποιον θέλετε να ελευθερώσω, τον Ιησού ή τον ληστή Βαραβά?» Οι αρχιερείς όμως και ο όχλος φώναζαν και επέμεναν. Απάντησαν να ελευθερωθεί ο Βαραβάς και να σταυρωθεί ο Ιησούς. Βλέποντας ο Πιλάτος ότι ο όχλος των Εβραίων είναι ανυποχώρητος και εξαγριωμένος, διέταξε να ελευθερώσουν τον Βαραβά και να μαστιγώσουν τον Ιησού. Οι στρατιώτες του έβγαλαν τα ρούχα και τον έντυσαν δίθεν βασιλιά με μια κόκκινη χλαμίδα. Έπλεξαν ένα αγκάθινο στεφάνι για στέμα και του έδωσαν ένα καλάμι για δίθεν σκύπτρο. Το χτυπούσαν και τον περιγελούσαν. Στη συνέχεια ο Πιλάτος τον παρέδωσε στον όχλο και τους είπε «Πάρτε τον, σταυρώστε τον εσείς γιατί εγώ δεν βρίσκω ενοχή θανάτου». Ζήτησε μια λεκάνη και μπροστά σε όλους έπλυνε τα χέρια του και είπε «Εγώ δεν έχω ευθύνη για το θάνατο αυτού του ανθρώπου». Ο εβραϊκός όχλος απάντησε «Η ευθύνη για το αίμα του Ιησού επάνω μας». Πήραν λοιπόν τον Ιησού, ο οποίος κουβαλούσε το σταυρό, και προχώρησαν προς τον τόπο της Σταύρωσης, που εβραϊκά λέγεται Γολγοθάς. Ο Ιησούς από την εξάντληση δεν μπορούσε πια να μεταφέρει το σταυρό, γι' αυτό ανάγκασαν τον Σίμωνα τον Κυριναίο να τον βοηθήσει. Από πίσω ακολουθούσε το πλήθος και οι άλλοι δύο εγκληματίες, με σκοπό να σταυρωθούν κι αυτοί, και σε απόσταση η Μαρία με τον Ιωάννη. Κάποια στιγμή όταν ο Χριστός έπεσε εξαντλημένος, μια γυναίκα σκούπισε το πρόσωπό του με ένα μαντίλι, στο οποίο αποτυπώθηκαν τα χαρακτηριστικά του. Όταν έφτασαν στο σημείο της Σταύρωσης, που λεγόταν Κρανίου Τόπος, οι Ρωμαίοι έβαλαν μια επιγραφή στο Σταυρό. «Ιησούς Ναζωραίος βασιλιάς των Ιουδαίων», έτσι έγραφε, και ήταν γραμμένη στα εβραϊκά, τα ελληνικά και τα λατινικά. Σταύρωσαν τον Ιησού και τους δύο άλλους, τον έναν δεξιά και τον άλλον αριστερά. Ο ένας ληστής
το περιγέλασε και του είπε ότι αφού είσαι γιος του Θεού, γιατί δεν σώζεις τον εαυτό σου και να σώσεις και εμάς. Ο άλλος όμως του είπε, θυμήσουμε όταν έστεις στη βασιλεία σου. Από τις 12 το μεσημέρι που σταυρώθηκε ο Χριστός, μέχρι το απόγευμα απλώθηκε παντού σκοτάδι. Κοντά στο σταυρό στεκόταν η μητέρα του Ιησού, η Μαρία, και ο αγαπημένος του μαθητής, ο Ιωάννης. Ο Ιησός τους είπε, «Ιωάννη, από εδώ και πέρα αυτή θα είναι η μητέρα σου, και σένα Μαρία αυτός θα είναι ο γιος σου». Κάποια στιγμή ο Ιησούς είπε, «Διψώ». Οι στρατιώτες πήραν ένα σφουγγάρι, το βούτυξαν στο ξύδι και με ένα κοντάρι το έβαλαν στο στόμα του. Τότε ο Χριστός είπε, «Τετέλεστε», δηλαδή όλα τώρα τελείωσαν, και έγειρε το κεφάλι του. Τότε η γη άρχισε να τρέμει. Το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε στα δύο και οι στρατιώτες τρομοκρατήθηκαν. Την επόμενη μέρα, το Μεγάλο Σάββατο, οι Ιουδαίοι, για να μην μείνουν τα πτώματα πάνω στο σταυρό, επειδή ερχόταν το Πάσχα, ζήτησαν από τον Πιλάτο να επιταχύνει το θάνατο των τριών σταυρωμένων. Ένας στρατιώτης τρύπησε με τη λόγχη τα πλευρά του Ιησού και διαπίστωσαν ότι ήταν ήδη νεκρός. Ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα ζήτησε κρυφά από τον Πιλάτο να επιτρέψει να κατεβάσει το σώμα του Ιησού για να το θάψουν. Ο Πιλάτος δέχτηκε και έτσι μέσα στη νύχτα ο Ιωσήφ και ένας άλλος μαθητής, ο Νικόδημος, τύλιξαν το σώμα του Χριστού και το ενταφίασαν σε ένα μνήμα σε βράχο που ήταν εκεί κοντά και με μια μεγάλη πέτρα έφραξαν την είσοδο. Οι αρχιερείς ζήτησαν από τον Πιλάτο να φρουρούν τον τάφο στρατιώτες για να μην κλέψουν το σώμα οι μαθητές του και μετά λένε πως αναστήθηκε, και έτσι και έγινε. Η μητέρα του Ιησού, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία του Κλοπά, που παρακολουθούσαν από μακριά, πήγαν την άλλη μέρα, Κυριακή, να αρωματίσουν τον τάφο. Με μεγάλη τους έκπληξη, είδαν τη μεγάλη πέτρα που έβραζε τον τάφο μετατοπισμένη και μέσα στον τάφο, αντί για το σώμα του Χριστού, έναν άγγελο να κάθεται στα δεξιά του τάφου. Ο άγγελος τους είπε, «Μη φοβάστε, ο Ιησούς ο Ναζωραίος αναστήθηκε όπως είχε πει». Εκείνες έτρεξαν να πούν τα νέα, αλλά στο δρόμο αντίκρισαν τον αναστημένο Χριστό. Έπεσαν στα πόδια του και τον προσκύνησαν. Εκείνος τους είπε, «Πηγαίνετε να πείτε στους μαθητές μου ότι θα τους περιμένω στη Γαλιλαία». Όταν οι μαθητές τον συνάντησαν στη Γαλιλαία, τους είπε, «Πηγαίνετε να διαδώσετε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο». Για 40 μέρες μετά την Ανάσταση, ο Ιησούς εμφανιζόταν στους μαθητές του. Και μια μέρα, ενώ τους μιλούσε, αναλήφθηκε στους ουρανούς με την υπόσχεση ότι θα ξανάρθει με τον ίδιο τρόπο που έφυγε για τον ουρανό.